Εντάξει. Ναι. Λοιπόν, καλή σας μέρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ. Καλημέρα στους συγκομμάτες που θα δουν από την τηλεόραση ή από τα μέσα ενημέρωσης αυτή τη συνέντευξη. Σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος και η συμπαράταξη ελπίδας κάθε χρόνο για πάρα πολλά χρόνια τώρα αυτή τη μέρα την τιμά και δίνει μια σύνδεση τύπου όπου συνήθως παρουσιάζουν τα περιβαλλοντικά προβλήματα του τόπου μας σε σχέση με την ανάπτυξη και τις προοπτικές του νησιού μας και τα πολιτικά προβλήματα του Δήμου μας. Το πρώτο πράγμα που θέσαμε ήδη σε δημοσιότητα είναι η ετήσια έκθεση περιβαλλοντικής κατάστασης στην ΚΟ. Σε αυτή την έκθεση περιγράφουμε κάθε φορά ποια είναι η κατάσταση στα κρίσιμα περιβαλλοντικά ζητήματα που υπάρχουν στο νησί μας. Ξεκινάμε από τη γη, όπου ο φοροταξικός και ο πολεοδομικός σχεδιασμός δυστυχώς δεν έχει προχωρήσει καθόλου. Προχωράμε για το νερό, όπου ελάχιστες, καμία σχεδόν επένδυση δεν έχει γίνει για τον νερό, αν εξαιρέσει κάποιος κάτι που γίνεται, που έχει σχέση με τον περιορισμό της διαρροής, τον έλεγχο της διαρροής νερού στο δίκτυο του Δήμου της ΚΟ. Μεγάλο πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει πόσιμο νερό στο μισό νησί και δεν αντιμετωπίστηκε αυτό το πρόβλημα καθόλου. Να πούμε για τα φωτοβολταϊκά τόξα που τοποθετούνται δίπλα σε θάλασσα γιατί λείπει ένας φοροταξικός σχεδιασμός. Για τα στερεά απόβλητα είναι κρίμα που δεν λειτουργεί η ανακύκλωση. Ο ΚΙΤΑ έχει φτάσει στα όρια του. Ο ΚΙΤΑ λειτουργεί με έναν τρόπο που είναι έξω από τις προδιαγραφές του και αυτό είναι πάρα πολύ κακό και για εμάς και για όλους. Και αυτό σε ένα χρόνο περίπου λύγει η δυνατότητα λειτουργίας του ΚΙΤΑ. Έπρεπε ήδη να έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για την επέκτασή του. Για τα αστικά λίμματα που ξέρουμε ότι ο δουλευτός καθαρισμός της ΚΟ είναι στα όρια του, ξεκίνησαν μεν τα έργα των βιολογικών Δήμου Κικαίου και Δήμου Ηρακλειδών, προχωράνε με πολύ χαμηλούς ρυθμούς και εξακολουθεί να παραμένει το μεγάλο πρόβλημα της λιματολάσπης. Κοιτάξτε, αυτή η έκθεση έχει μια πρακτική σημασία. Εμείς νομίζω ότι μια τέτοια έκθεση έπρεπε να κάνει ο Δήμος μας κάθε χρόνο για να μπορεί να κάνει έναν αυτοέλεγχο από χρόνο σε χρόνο τι έχει κάνει στα περιβαλλοντικά ζητήματα του τόπου μας. Αυτό δεν γίνεται και αυτό έχει ένα αρνητικό αποτέλεσμα, θα λέγαμε, στη συνολική αντιμετώπιση του περιβαλλοντικού ζητήματος και στην αξιολόγηση του περιβαλλοντικού ζητήματος σε σχέση με την ανάπτυξη του Δήμου μας. Για να τελειώσουμε αυτό το πρώτο κείμενο που θέσαμε σε δημοσιότητα, η πρότασή μας είναι ότι υπάρχει ένα δημοτικό γραφείο περιβάλλοντος. Αυτό δυστυχώς λειτουργεί εντελώς γραφειοκρατικά και εντελώς τυπικά. Εμείς θέλουμε να δουλέψει ουσιαστικά, δηλαδή να κάνει έλεγχο σε θέματα περιβάλλοντος, να αξιολογεί τα προβλήματα περιβάλλοντος που υπάρχουν, να κάνει προτάσεις και εκτός αυτού να προτείνει τα κίνητρα για να επιβραβεύονται οι θετικές φιλοπεριβαλλοντικές δράσεις είτε από τη μεριά των καταναλωτών είτε από τη μεριά των μεγάλων επιχειρήσεων. Το δεύτερο ζήτημα που θέτουμε σήμερα είναι το ζήτημα της ανάπτυξης του τόπου μας, η οποία ανάπτυξη, επειδή ακριβώς περνάμε και μια δύσκολη περίοδο και σε αυτή τη δύσκολη περίοδο μπορεί να γίνουν πάρα πολλά λάθη, δηλαδή το περιβάλλον μπορεί να πάει σε μια δεύτερη μοίρα, εμείς νομίζουμε ότι αντίθετα στις αναπτυξιακές διαδικασίες που πρέπει να δρομολογηθούν από εδώ και πέρα, το περιβάλλον πρέπει να είναι άξονας και να είναι ρυθμιστής των εξελίξεων από εδώ και πέρα. Παράδειγμα. Έχουμε πρόβλημα λοιπόν για την ανάπτυξη. Πρέπει να αναπτυχθούν κάποια πράγματα στην ΚΟ. Η πρόταση που υπάρχει και που λέγεται από παντού είναι μιλάνε για καινοτομία, μιλάνε για καινούριους ορίζοντες, για καινούριους τομείς παραγωγής δραστηριότητας κτλ. Ωραία, εδώ που είμαστε είναι τα θερμά. Εδώ μπορεί να αναπτυχθεί μια μονάδα που έχει σχέση με την αξιοποίηση αυτού του φυσικού πόρου που λέγεται διαμαντικά λουτρά. Τι μπορεί να γίνει εδώ πέρα. Καταρχήν για τόσα χρόνια υπάρχει μια κακή λειτουργία, το κτίριο δίπλα έχει καταρρεύσει, θα δείτε κάτω υπάρχουν τουρίστες αρκετοί, βλέπουν ένα κτίριο υποκατάρρευση. Νομίζουμε ότι κατά πρώτης αφέθηκαν αυτά τα πράγματα, γιατί ακριβώς δεν υπήρχε αυτή η σημασία που πρέπει να δίνει μια πολιτική αρχή στα περιβαλλοντικά ζητήματα και στα θέματα της ανάπτυξης. Τι μπορεί να γίνει με τα γεματικά λουτρά. Κοιτάξτε. Κατά πρώτης, να δούμε τι λέει η ελληνική νομοθεσία, γιατί δεν είναι να λέμε ωραία πράγματα. Η νομοθεσία, λοιπόν, ο νόμος 3498 του 2006 λέει ότι η αιματική φυσική πόρη είναι η ιδιοκτησία του ΕΟΤ, είναι η ιδιοκτησία του κράτους. Μπορεί η γη, το οικόπεδο, να ανήκει στον Δήμο, αλλά επί της ουσίας όμως ο φυσικός πόρος ανήκει στο κράτος. Δίνεται η διαδικασία με βάση αυτόν τον νόμο να χαρακτηριστεί η αιματική πηγή και αυτό να είναι ένα πρώτο στάδιο για την αξιοποίησή της. Πρόσφατα ανακοινώθηκε από τον ΕΟΤ ότι πήρε το χαρακτηρισμό η αιματικής πηγής τα λουτρά και επομένως αυτό είναι ένα πρώτο θετικό σημείο. Τι θα γίνει όμως από εδώ και πέρα. Εδώ πάλι ο νόμος 4049 του 12 προβλέπει ότι
μέσα σε μια προθεσμία 3 χρόνων θα πρέπει ο Δήμος που πήρε αυτό το χαρακτηρισμό και που έχει το ιδιοκτησιακό καθεστώς να συντάξει μια οικονομοτεχνική μελέτη ενός επενδυτικού στοιχείου για την αξιοποίηση αυτού του φυσικού πόρου. Αυτός είναι ο άξονας τον οποίο πρέπει να υπηρετήσουμε. Γιατί τι θα συμβεί εάν ο Δήμος αγνοήσει αυτό το πράγμα και δεν προχωρήσει με βάση αυτά που λέει ο νόμος. Ο ίδιος ο νόμος καθορίζει ότι εάν περάσουν αυτά τα χρόνια λοιπόν, τότε αυτομάτως η χρήση αυτού του πόρου περιέρχεται στον ΕΟΤ, που σημαίνει ότι περιέρχεται στο κράτος και από εκεί με βάση τις μνημονιακές δεσμεύσεις πάει στο ΤΑΙΠΕ. Είναι σαφέστατη η διαδικασία πίεσης προς τη μεριά της τοπικής αυτοδιοίκησης για να αξιοποιήσει αυτούς τους χώρους. Και αν δεν μπορεί, αυτοί οι χώροι πρέπει άμεσα να περάσουν στο ΤΑΙΠΕ και να αξιοποιηθούν με άλλους τρόπους. Η πρότασή μας τώρα τι λέει εμάς εδώ πέρα. Λέει μερικά απλά πράγματα. Ότι πρέπει να σεβαστεί ο Δήμος μας αυτό το πράγμα που λέει η νομοθεσία. Το δεύτερο είναι πρέπει να σεβαστεί τη μελέτη του ΙΓΜΕ που μιλάει για κάποια στοιχειώδες παρεμβάσεις για την προστασία από τις κατολιστήσεις για το αίσθημα ασφάλειας της περιοχής. Όμως ο Δήμος μας στα 3 χρόνια που έρχεται έχει την μοναδική δυνατότητα να κάνει το πρόγραμμά του και αν δεν μπορεί να το αξιοποιήσει με δικούς του ίδιους πόρους και το πιθανότερο είναι ότι δεν μπορεί, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να συντάξει τους όρους μέσα από τους οποίους θα βγει στη διεθνή αγορά και θα ζητήσει συγχρηματοδότηση από τον ιδιωτικό τομέα για να μπορέσει να κάνει μια ελεγχόμενη μορφή ανάπτυξη στη συγκεκριμένη περιοχή και το συγκεκριμένο πόρο. Διαφορετικά, θα πάει στο ΤΑΙΠΕΔ, το ΤΑΙΠΕΔ θα το προκηρύξει σε συνθήκες ελεύθερης αγοράς και το αυτό που θα δημιουργηθεί εδώ πέρα θα είναι ένα ακόμα all inclusive το οποίο θα έχει σχέση με την αξιοποίηση ενός φυσικού πόρου, δηλαδή θα ακολουθηθεί ο δρόμος του παρελθόντος, όπου αφήσαμε τα πράγματα, οι δημοτικές αρχές, οι πολιτικές ηγεσίες του τόπου, να εξελιχθούν με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην πούνε φραγμοί στα μεγέθη και το αποτέλεσμα είναι ότι σήμερα το all inclusive παίζει κυριαρχικό ρόλο, ενώ η κοινωνία από κάτω δυστυχεί. Γι' αυτό λοιπόν τα θέματα του περιβάλλοντος έχουν τεράστια σχέση με τις αναπτυξιακές διαδικασίες που δρομολογούνται. Μέχρι τώρα έχουν γίνει τεράστια λάθη, η απουσία χωροταξίας, πολεοδομίας, σχεδιασμού γης, η απουσία δημιουργίας νέων υποδομών σε νέους τομείς που μπορούν να δημιουργήσουν, που να διευρύνουν και να διαφοροποιήσουν το παραγόμενο τοπικό προϊόν, όμως έχουν πολλές φορές δεν δρομολογήθηκαν, δεν αξιοποιήθηκαν με τα περασμένα χρόνια που ήταν χρυσά χρόνια και σήμερα στα δύσκολα χρόνια πρέπει να κινηθούμε με πολύ αυστηρότητα και προδιαγράφουμε λοιπόν εδώ πέρα τι πρέπει να γίνει, όπως είπαμε προηγουμένως, με τα γεματικά λουτρά.